Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα των εξελίξεων στην τουρκική οικονομία. Ο πληθωρισμός σκαλπάζει, φτωχαίνοντας κάθε μέρα και περισσότερο τους Τούρκους πολίτες. Επισήμως ανέλθε στο 21,3% ποσοστό, 4 φορές και πλέον πάνω από τον επίσημο στόχο της κυβέρνησης. Το αληθινό ποσοστό, ωστόσο, εκτιμάται μπορεί να είναι και διπλάσιο, ίσως και παραπάνω. 1,5 μονάδες πάνω σε σχέση με τον Οκτώβριο, στο 21,31% μέτρησε τον πληθωρισμό Νοεμβρίου η κυβέρνηση στην Τουρκία, την ώρα που οι τιμές ανεβαίνουν με τρελό ρυθμό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, επιχειρεί να ζητήσει στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως ο πληθωρισμός είναι στην πράξη 60%, αλλά βρίσκει την πόρτα κλειστή. Bunlar bu rakamlar güven vermiyor. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Yani 3,51 mi? Τα πενιχρά εισοδήματα των Τούρκων χάνουν κι άλλο την αξία τους και οι καταναλωτές στέκονται με τις ώρες στις ουρές για το φθηνό ψωμί του λαού. Şimdiden kısıtlıyoruz yani bu kadar basit. Yoksa bu kültür kendinden böyle bedavaya oluşmuyor. Geçim sıkıntısı, maaşın yetmediğinden dolayı halk ucuz ekmeğe hücum ediyor. Η Fitch κόβει τις προοπτικές της τουρκικής οικονομίας από σταθερές σε αρνητικές, στέλνοντας τη λίρα σε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου στα 13,88. Η Κεντρική Τράπεζα σε νέα παρέμβαση πουλάει και πάλι συνάλλαγμα για να σώσει τη λίρα και ρίχνει την ισοτιμία στα 13,4. Πάλι όμως πρόσκαιρα, αφού ξανά παίρνει την ανιούσα και φτάνει εκ νέου στα 13,8. Ο κόσμος προσπαθεί να ξεφορτωθεί με κάθε τρόπο τις λίρες. Sürekli bir satış halindeyiz. Yani insanlar toplu paralarını getirip sürekli dolar almak istiyorlar. Nerede duracak? Artık nereye gidecek? Panik yapıyorlar. Aslında bu ev aldık. Şimdi dolar da yükseliyor diye işte ailemdencik para kalıyor. Onu da dolar yaptırıyorum. Borcumu başkasına vereceğim. Dolar olarak aldım. Με την κάμερα του Sky βρισκόμαστε στην καρδιά της χρηματαγοράς όπου καθορίζεται η τιμή του χρυσού και του συναλλάγματος. Εδώ, όπως βλέπετε, πουλάνε χρυσές λίρες. Καθορίζεται η τιμή τους και εδώ σχεδόν 3-4 φορές την ημέρα. Το συνάλλαγμα όμως, ενώ άλλαζε 1-2 φορές την ημέρα η τιμή του, τώρα αλλάζει σχεδόν ανά μισό λεπτό, μας λένε, και του ευρώ και του δολαρίου. Όλοι είναι εδώ. Όλοι περιμένουν να δουν τις τιμές. Εδώ καθορίζονται οι τιμές κυρίως του συναλλάγματος, αλλά και του χρυσού. Όπως βλέπετε, και εδώ πίσω μου είναι η αγορά του χρυσού. Όλοι βρίσκονται στον πόσο τους, δεν φεύγουμε λένε, καθώς η απουσία τους για λίγα λεπτά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά και μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικά και μεγάλα κέρδη. Γι' αυτό λόγο βρίσκονται εδώ, περιμένουν και η πολιτική της κυβέρνησης τους έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Καθώς κάποιες φορές δεν ερχόμασταν λένε εδώ στο πόσο μας, όμως τώρα πρέπει να είναι εδώ, καθώς οι τιμές αλλάζουν κάθε ώρα και στιγμή. Hareketin sert olması bizim için de bir sürpriz oldu. Örneğin 40 seneden beri bu tahtakale piyasasındayım. Daha böyle sert bir hareket görmedim. Ancak bu harekette geçicidir. Nasıl geçicidir? Şimdi gerçekten büyük bir karambol var. Αυτή είναι η δύσκολη καθημερινότητα της Τουρκίας. Με τον κόσμο να έρχεται στα ανταρακτήρια συναλλάγματος, να κοιτάζει τις τιμές και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πουλήσει ευρώ ή να αγοράσει ευρώ ή το αντίστοιχο να το κάνει στο δολάριο. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτό, πόσο η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να αντέξει αυτή την κατάσταση και βεβαίως την ακρίβεια που ο κόσμος βεβαίως δεν αντέχει και δηλώνουν όλοι πως έρχονται πολύ πιο δύσκολες ημέρες. Kağıda gelmiş, feci zam gelmiş, ambalaj kağıtları bilmem ne, %40'ın üzeri. Sizin bütçe biraz daha zorlaşıyor. Hayır, ekmeği de, halk ekmekten alıyoruz ama bunlar mecburi ihtiyaçlar. Doğru. Mecburen doğru alacağız ve taşıyacağız. Pahalandı galiba. Olur, pahalandı ama dişi olan pahalı değil. Doğru. Benim için... Sen emeklisin ama. Emekliyim ben. Yıllardır emekliyim. Εδώ στη γέφυρα του Γαλατά έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Ψαρεύουν. Κάποιοι άλλοι για χόμπι, κάποιοι άλλοι όμως από ανάγκη. Για πολλές ώρες, 10-12 ώρες, έρχονται για να βγάλουν το μεροκάματό τους. Κάποιοι μας λένε για 40 λίρες το κιλό, για 5 λίρες το κιλό, με 2-3 κιλά μπορούν να βγάλουν το ψωμί, το ημερήσιο. Άλλοι όμως έρχονται να ξεχαστούν. Δεν έχουν δουλειά, άνεργοι και παίρνουν την ημέρα τους εδώ πάνω στη γέφυρα, ψαρεύοντας στο κεράτιο κόλπο. Μασάλα, τσόκ μπαλόκ του μισουνιά. Κάστατε που τα σνάβει. Τώρα 12 saat oldu. Maşallah. Bunları satıyor musun, yiyor musun? Satıyorum. Ha, satıyorsun. Kaça kilosu bunları? 40 lira. 40 lira.
Maşallah. Vallahi çok güzel. 12 saat. Daha oturur musun burada? Balık olursa sabaha kadar buradaysın. Kaç kilo? Var 3-4 kilo var. Kaç saatte bunlar? Saat 5'ten sonra. Saat 5'ten sabahtan? Evet. Bu saate kadar maşallah. Evet abi. Her gün yapıyor musunuz bunu? Her gün.